Κοιτάξτε, πράγματι είμαστε στο τελευταίο στάδιο, ας πούμε, των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για να γίνουν εκλογικές διαδικασίες. Μια σειρά από το απαιτούμενο υλικό είναι ήδη εδώ και είναι τακτοποιημένο. Μεταξύ αυτών που είναι τα πολύ σημαντικότερα, που είναι τα βιβλία όλων των που απαιτεί ο δικαστικός μέσα για να κάνει την εκλογή, όλες οι εγκύκλοι, οι σχετικές που πρέπει να ενημερωθεί ή οι βεβαιώσεις, οι αντίστοιχες που πρέπει να χορηγήσει μέσα στο εκλογικό τμήμα, και βέβαια τα ψηφοδέλτια των συμμετεχόντων στις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές, μια και αυτά τα συγκεντρώνουμε εμείς, τα αντίστοιχα των δημοτικών και κοινοτικών συγκεντρώνονται στο Δήμο Χίου. Από το σύνολο των ψηφοδελτίων τώρα μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουν παραλυφθεί για τις ευρωεκλογές, που να θυμίσω ότι είναι 40 οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί. Έχουμε παραλάβει τα 36 ψηφοδέλτια, 36 συνδυασμούς, και τα έχουμε ήδη τακτοποιημένα. Αν βλέπετε και εδώ, υπάρχει μια ομαδοποίηση του κάθε συνδυασμού σύμφωνα με την εκλογική δύναμη του κάθε εκλογικού τμήματος. Είμαστε σε αναμονή άλλα δύο κόμματα συνδυασμοί να μας στείλουν σήμερα ή αύριο, γιατί υπάρχουν και καταληκτικές ημερομηνίες οι οποίες πρέπει, μπορούμε πια να λειτουργήσουμε, και πιθανά δύο συνδυασμοί δεν θα στείλουν, δεν θα εκπροσωπηθούν στοιχείο με εκπροσώπους για τις ευρωεκλογές. Από την άλλη, γίνεται μια παράλληλη διαδικασία τόσο στο Δήμο Χίου όσο και στο Πρωτοδικείο για την αντίστοιχη δουλειά εκείνων που έχουν να κάνουν με τα οργανωτικά, κυρίως στο Δημοτικό και Κοινοτικό, στο Δήμο και το Πρωτοδικείο, το σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τις φορευτικές επιτροπές. Ήδη εμείς έχουμε δει ότι έχουν γίνει δύο αποφάσεις στο Ρέο Πάγου που καθοριστεί η δικαστική αντιπρόσωπη. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε υπερδιπλάσια ο αριθμός σχέση με τις συνήθες εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250 τμήματα τα οποία θα απαιτηθεί να στελεχωθούν με δικαστικούς και αντίστοιχα σε φορευτικές επιτροπές. Αριθμός πολύ σημαντικότερος από κάθε άλλη εκλογική διαδικασία με την οποία έχουμε συμμετάσχει. Όμως έγινε και δεύτερη απόφαση, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν θέματα και στα εκεί, και στοχεύουμε πλέον προς τα τελευταία κομμάτια των διαδικασιών, που είναι τα διαδικαστικά κομμάτια που αφορούν τη μετάδοση των αποτελεσμάτων, τη συγκέντρωση και την συνεργασία με το Δήμο, το Πρωτοδικείο και όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.